καρδιά μας, ρε παιδιά. Γεια μας, ρε παιδιά. Ωραία, λοιπόν, περάσαμε και φέτος. Κάναμε καλή παρέα. Από τα πιο ωραία πράγματα που συνέβησαν σε αυτήν την εκπομπή ήταν η επικοινωνία των Ελλήνων εκτός Ελλάδας. Από τη γη του Πυρός μέχρι το Γιβραλτάρ και από την Ιαπωνία μέχρι την Αυστραλία, πραγματικά. Επικοινωνούσατε μαζί μας με κάθε τρόπο, λέγοντάς μας πόσο καλή παρέα σας κάνουμε. Και εμάς αυτό μας δίνει κουράγιο και μας συγκινεί. Ένα από τα πιο ωραία μηνύματα που λάβαμε ήταν από το φίλο τον Θόδωρο, το Λος Άντζελες, που είναι 35 χρόνια στην Αμερική, και μας έστειλε ένα πολύ ωραίο κολακευτικό γράμμα, αλλά και κάτι στίχους για την εκπομπή, Ευγενία. Πάρα πολύ ωραίο. Συγκινούμαι και ταπείνω και από χαρά δακρύζω, και στους φίλους μου απόψε την καρδιά μου τη χαρίζω. Συγκινούμαι και ταπείνω, στην υγειά μας, βρε παιδιά. Ας ονειρευτούμε απόψε και ας χαρούμε τη βραδιά. Οι αναμνήσεις μας κρυφά τα μυαλά μας τα οργώνουν. Τα δάκρυά μας τα καυτά, τα γυαλιά μας τα θαμπώνουν. Η ζωή είναι μια σταλιά και όλο πίκρες μας αφήνει. Μόνο τούτη η βραδιά και η παρέα μας θα μείνει. Και τα τρύπια τα ποτήρια ας γεμίσουμε ξανά. Άντε, εισηγεία, πρώτο, άντε, πάλι αδιανά. Α, στην υγειά σου, Θόδωρε, στην υγειά σου. Να είσαι καλά. Και με το καλό, καλή πατρίδα που λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή έχουμε και μια πολύ καλή ορχήστρα όμως εμείς, με το που μας έστειλε στους στίχοι, λέει και Ζαβέτας, τους δώσαμε και μέσα σε 10 λεπτά, του δώσαμε μια μορφή. Το κάναμε τραγουδάκι. Για πάμε, ρε μάστε. Δίσκη.